Θα ακούσουμε ένα πολύ γνωστό ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Κώστα Σπύρου, ο οποίος καταγγέλει ότι τον απειλούν να το σκοτώσουν για την υπόθεση Λαγούδη. Θυμόμαστε όλη αυτή την υπόθεση, η οποία σόκαρε όλο το Πανελλήνιο, με τη γυναίκα η οποία βρέθηκε νεκρή. Όλη η οικογένεια μιλάει για δολοφονία. Ο ιδιωτικός ερευνητής λοιπόν, που έχει ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση, λέει ότι απειλούν να τον σκοτώσουν. Προτού πάμε όμως εκεί, δεν ξέρω αν τον έχουμε τον κύριο Κώστα Σπύρου στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Μία υπόθεση η οποία συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο, μία υπόθεση που συγκίνησε τους πάντες, ένα θρίλερ αρκετών μηνών και έχουμε τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπύρου. Κύριε Σπύρου, εσείς ήσασταν ο ιδιωτικός ερευνητής που ασχοληθήκατε με την υπόθεση της άτυχης Λαγούδη. Λαγούδη, ο Γιακουμάκης, δύο μεγάλες που περπατάνε και θα βγουν τώρα. Θα τις βγάλω μέχρι Σεπτέμβριο, βγαίνουν οι Λαγούδη. Πρώτο ο Γιακουμάκης, που τώρα έχω σκοτώσει το παιδί. Έχω πέντε προθανάτια, πώς το λένε, τραύματα στα χέρια και στη μύτη. Κατέχασαν τον Βογιουκλάκη και παραδέχτηκε ότι είναι έγκλημα του αντικράτου της υγείας, τον ανακριτή. Κύριε Σπύρου, όσον αφορά, εσάς, με απειλούνε χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω ότι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα τελειώσω τα δύο αυτά και δεν θα με απειλεί κανένας, διότι έχω στείλει όλα τα χαρτιά μου σε 10 συμβολογράφους. Αθήνα, Γιάννενα, Άρτα, Θεσσαλονίκη. Δεν θα πάθω τίποτα, γιατί δεν τρομάνε. Κύριε Σπύρου, ποιοι... Απειλούν, ναι, απειλούν να σας σκοτώσουν ποιοι. Άγνωστοι για μένα. Δυστυχώς, πάνε, περνάνε από την Αθηνά και παίρνουν κάρτες χωρίς ονόματα, χωρίς τίποτα από τους Πακινούς, Πακιστανούς και απειλούν. Δεν το ξέρω. Κύριε Σπύρου, έχει σχέση με την υπόθεση Λαγούδη ή αυτή, οι οποίοι σας απειλούν, βεβαίως. Βεβαίως, έχω. Μιλάτε για μαφία, για τοκογλύφους και για δανεικά με μπράβους, κύριε Σπύρου. Όπως τα λέτε. Επομένως... Εντός της εβδομάδας που μας έρχεται θα ακούσετε πολλά πράγματα για τους τοκογλύφους και για αυτά που με απειλούν. Ξέρω ποιοι είναι. Άφησέ τους. Βρωμάει το σύστημα. Είχα γράψει την εφημερίδα μια φορά ότι η δικαιοσύνη ασθενεί μονίμως. Κύριε Σπύρου, να κάνω μια ερώτηση, σας παρακαλώ. Ναι. Πείτε μου, πάνω στο Τζίφας είμαι και καλησπέρα και πάλι. Ποιον εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή? Το Λαγούδη. Μάλιστα. Άρα, κύριε Σπύρου, αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι απειλείται η ζωή σας από συγκεκριμένα κυκλώματα επειδή έχετε ασχοληθεί και έχετε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην υπόθεση Λαγούδη. Ναι. Καλό είναι να ζητήσετε την προστασία της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Έχετε... Την είχα την προστασία της αστυνομία χρόνια. Δεν μου κάνει. Δεν υπάρχει. Σας έχουν χτυπήσει, κύριε... Πώς? Έχετε δεχτεί χτυπήματα, κύριε Σπύρου, σας επιτεθήκανε. Εγώ είχα σπάσει το αυτοκίνητο. Κάτι γιατί να το βγάλω, μου σπάσει το αυτοκίνητο από κάτω. Σας σπάσει το αυτοκίνητο. Είμαι δίπλα από το Πασόκ. Δεν βαριέσαι. Το σπάσαν, το έφτιαξα. Κύριε Σπύρου, να μείνουμε εδώ πέρα, κύριε Σπύρου, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Ελπίζουμε η ελληνική αστυνομία να σας βοηθήσει. Ξαναλέμε, είναι ο ιδιωτικός ερευνητής που έχει αναλάβει μέρος της υπόθεσης Λαγούδη. Με συγκεκριμένα στοιχεία έχει στα χέρια του άνθρωπος και απειλείται η ζωή του. Του σπάσε το αυτοκίνητο και απειλούν άγνωστοι τη ζωή του. Μένουμε εδώ πέρα. Πάμε να δώσουμε λίγο παρακαλώ ακόμα σε 8 τηλεθεατές. Πάμε να δώσουμε 8 τηλεθεατές, να δώσουμε τους σταυρούς για να ολοκληρώσουμε σήμερα τη μεγάλη αυτή έτσι ώρα.